Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υποψήφια στην δεύτερη περιφέρεια, στον δεύτερο τομέα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Μπαλτετή, στο βόρειο τομέα της Β. Το είπα. Ναι, απλώς το επιβεβαιώνω. Όλοι το επιβεβαιώνουν, ξέρετε, και πάντα εσείς το λέτε και εγώ λέω όπα. Εννοώ εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και συνυποψήφιοι σας ανεξαρτήτως κόμματος. Τονίζετε πάντα το βόρειο τομέα και καλά κάνετε, γιατί είναι η πρώτη φορά και πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτό. Ναι, είναι κάτι καινούριο και ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ακόμα μία σύγχυση γύρω από την κατάτμιση της Β' περιφέρειας. Ναι, κατατμήθηκε μεγαλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το συνηθίσουμε και αυτό. Ξαναλέω λοιπόν, βόρειος τομέας στην δεύτερη περιφέρεια. Προφανώς και θα ξεκινήσει η συζήτησή μας, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Ναι, κοιτάξτε κυρία Μπαλτέτση, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να αναδείξει ως κυρίαρχο θέμα τις προγραμματικές διαφορές ανάμεσα στην δική μας, στο κυβερνητικό μας έργο, στη δική μας πολιτική, στο σχέδιό μας για την επόμενη μέρα και φυσικά την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και σε αυτό το πλαίσιο επέλεξε να εμφανιστεί χτες και να έχει αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Sky. Ναι, αυτό τώρα σε όλα τα μέσα το καταλαβαίνουμε. Το χθεσινό είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι εμφανίστηκε ένα χρόνο μετά. Ξέρουμε όλοι, μην τα ξαναθυμίζουμε, το εμπάργκο του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Φαντάζομαι στο διαδίκτυο έχετε δει τις κρίσεις, τις επικρίσεις, τα θετικά σχόλια, τα αρνητικά. Γιατί είστε ένας άνθρωπος ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Κοιτάξτε, είναι φυσικό όταν εκφέρουμε δημόσιο λόγο να υπάρχουν και οι κρίσεις και άνθρωποι που συμφωνούν, άνθρωποι που διαφωνούν. Το κρίσιμο θέμα είναι να αναδεικνύονται οι απόψεις, να υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε σε μια φάση που δυστυχώς από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει η θέληση για πολιτική συζήτηση και διάλογο. Mm-hmm. Είναι νομίζω η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που ούτε καν το μεγάλο debate όλων των κομμάτων, που συνήθως η αντιπολίτευση είναι που πιέζει, τα κόμματα τελικά βρήκαν τον τρόπο να μην γίνει, γιατί εγώ θεωρώ ότι αν υπήρχε διάθεση θα γινόταν το debate. Mm-hmm. Και το debate, όσο και να υπάρχει μια κριτική στον τρόπο που γίνεται, κυρία Μπαλτατζή, είναι ένα δημοκρατικό θέμα που αφορά τον κάθε πολίτη να μπορεί να ακούει κατά την παράθεση όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς. Σωστό είναι αυτό. Ανεξαρτήτως από τα τεχνικά θέματα που υπάρχουν και που μπορούν να βελτιωθούν. Γιατί πολλοί κάνουν κριτική περί παράλληλων μονολόγων κλπ. Παρ' όλα αυτά έχει αξία. Νομίζω ότι εσκεμμένα έγινε. Αφενός γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση προτιμά να μένει στην ασφάλεια μιας χαλαρής εκλογικής αναμέτρησης με γενικόλογα συνθήματα και δικούς του μονολόγους όπου αναδεικνύει διάφορα επιμέρους θέματα και μάλιστα με έναν τρόπο που δημιουργεί και μεγάλη ανησυχία και βεβαιότητα στον κόσμο, ειδικά για τα κοινωνικά θέματα, mm-hmm. για το δημόσιο, για τα ζητήματα της υγείας. Και ο Πρωθυπουργός σε αυτό το άτυπο σιωπητήριο το οποίο πήγε να επιβληθεί είπε ότι εμείς βγαίνουμε μπροστά. Ακόμα ναι. και σε δύσκολες ερωτήσεις, σε δύσκολες συζητήσεις, γιατί ξέρετε και αυτό έχει αξία. Όσο πιο σκληρές οι ερωτήσεις, τόσο πιο σαφείς και οι απαντήσεις. Ναι. Εσείς επιμένετε σε όλες τις συνεντεύξεις σας, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, για την ανάγκη να αναδειχθεί ο πολιτικός και προγραμματικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση πως αυτό δεν έγινε, όχι ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση πως σε αυτήν την προεκλογική αναμέτρηση και την προεκλογική περίοδο δεν μιλήσαμε τόσο πολιτικά. Μην μου πείτε τι μιλήσαμε. Μιλήσαμε πολιτικά με γνώμονα πάντα την ειδησιογραφία. Κοιτάξτε, κυρία Παλτατζή, θα μου πείτε συμβαίνει αυτό, αλλά θα μπορούσαμε. Θεωρώ όμως ότι εδώ έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η στάση της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να γίνει προγραμματικός διάλογος και μάλιστα έχει και μία τάση συνεχώς να αναδεικνύει άλλα θέματα να ρίχνει, θα λέγαμε, την μπάλα στην εξέδρα προκειμένου να μην συζητήσουμε τα ουσιαστικά που αφορούν τον ελληνικό λαό, ενδεχομένως γιατί ξέρουν ότι είναι και πολύ δυσάρεστα αυτά που οι ίδιοι προτείνουν. Mm-hmm. Είναι μια αποτύπωση προτάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολλές από τις οποίες δεν είχαν γίνει καν δεκτές στη μνημονιακή περίοδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς επιμένουμε γιατί την Κυριακή
Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας, μηνύματος, χαλαρή. Είναι μία ψήφος που καθορίζει τη ζωή μας συλλογικά και προσωπικά τον καθένα και την καθεμιά μας. Άρα ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει, γιατί είναι στα χέρια του η απόφασή του για την επόμενη μέρα. Συνεπώς εμείς δεν θα κουραστούμε, 4 μέρες μείνανε, εξαντλούμε όλα τα μέσα, στις γειτονιές, στις πόλεις, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, όλα τα στελέχη και υποψήφοι και φυσικά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείτε να μαζέψετε, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, τους δύσπιστους πρώην ψηφοφόρους σας από την μία μεριά και από την άλλη ο κύριος Μητσοτάκης ευθέως πια δηλώνει ότι επιδιώκει την αυτοδυναμία που εάν αυτή δεν υπάρξει θα έχουμε ξανά εκλογές. Να απαντήσω και στα δύο. Καταρχάς ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι είναι προδιαγραμμένη η πορεία και έχουν κλείσει οι εκλογές πριν αρχίσουν. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι εκλογές είναι ανοιχτές, είναι μια καινούργια εκλογική μάχη, παραμένει ανοιχτή μέχρι να κλείσει η κάλπη και να πέσει και η τελευταία ψήφος. Υπάρχει και ένα κλίμα ρευστότητας, υπάρχουν και αναποφάσεις. Εγώ βλέπω μέρα με τη μέρα ανθρώπους που δεν μας παίρναν τηλέφωνο στην αρχή της εκλογικής εκστρατείας, αλλά βλέπω τώρα τις τελευταίες μέρες να έχουν αρχίσει να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε προβληματιζόμαστε, φοβόμαστε, το ξανασκεφτήκαμε. Αυτό να ξέρετε στα κυβερνητικά κόμματα είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η συσπήρωση εκλογική γίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Και βέβαια δυστυχώς και η στάση του Κινάλ συνέβαλε σε αυτό, με την έννοια όταν βγαίνει η ηγεσία του και μιλάει για ψήφο ανοχή στον κύριο Μητσοτάκη και για αλλαγή του εκλογικού νόμου, έδωσε ένα σήμα συμπόρευσης πλέον καθαρής με την κεντροδεξιά και τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο για έναν κόσμο ο οποίος έχει τα αντανακλαστικά ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, ενάντια σε μια δεξιά παλινόρθωση, αυτή τη στιγμή να προσεγγίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εμείς λέμε ότι όλοι οι προοδευτικοί πολίτες, όλοι οι δημοκράτες πρέπει να στρατευτούν, γιατί ακόμα και αν έχουν και κριτική διάθεση και παράπονα. Γιατί είναι φυσικό όταν ασχίζει διακυβέρνηση να υπάρχει και κριτική. Αλλά εδώ διακυβεύεται η κατεύθυνση της χώρας. Πάντως η κυρία Γεννηματά, αυτό που λέει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, επιτρέψτε μου, είναι ότι η ψήφος στο Κινάλ θα ακυρώσει τα σχέδια μονοκρατορίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να πούνε με άλλα λόγια ότι θα συγκυβερνήσουν και θα συμπορευθούν εφόσον ο ελληνικός λαός δώσει αυτή την εντολή. Με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε εκεί, να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία, μια προοδευτική νίκη την επόμενη μέρα. Αλλά ξέρετε, ακόμα και αυτό, το ότι ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και αφήνει αυτόν τον εκβιασμό προς τον ελληνικό λαό περί εκλογών το 15 Αύγουστο, το οποίο είναι πρωτάκουστο βέβαια να το λέει κάποιος που υποτίθεται ότι νιώθει τόσο αυτοπεποίθηση, δείχνει ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι, υπάρχει ρευστότητα και μέχρι την τελευταία μέρα όλα θα κρυθούν. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τα εκτός της Ελλάδας συμβαίνοντα και κοιτάω προς τη μεριά των Βρυξελών. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά τα θέματα τα ευρωπαϊκά, ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την γυναικεία ηγεσία, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι και στην κυρία Λαγκάρντ και στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Ξέρετε πολύ καλά ότι συνήθως είναι προϊόντα συμβιβασμών πολιτικών και μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό φάνηκε και εδώ. Έχω την αίσθηση ότι παραφάνηκε αυτή τη φορά, ναι. Ναι. Από την άλλη είναι σαφές ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και οι άλλοι προοδευτικοί ηγέτες μπόρεσαν να αποτρέψουν την εκλογή του κύριου Βέμπερ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα ήταν μια πολύ μεγάλη ψωδρόμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θέλω προσωπικά να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τον Ζωζέ Μπορέλ, που ανέλαβε την εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική, ναι. Ναι, τον ξέρω προσωπικά. Είναι φίλος από το ΨΟΕ, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας. Και όταν ήμουν ευρωβουλευτής, ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε. Είναι έμπειρος, ναι. Έμπειρος, άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, προοδευτικός και σοσιαλιστής. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σήμα, ειδικά σε μια περίοδο και που γενικά η Ελλάδα έχει πάρα πολλά θέματα πάντα για την εξωτερική πολιτική και που ήταν, θα πρέπει να συνεργαστεί. Και που ήταν απούσα, όπως κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ η αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έφυγε και εξουσιοδότησε τον κύριο Σάντσεφ στις διαπραγματεύσεις και στις συνεδριάσεις. Καταρχάς, όταν ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε,
είχε ήδη συμμετάσχει σε όλη την διαμόρφωση των αποφάσεων. Όπως είπαμε, το μέτωπο ήταν ισχυρό για τον αποκλεισμό του κ. Βέμπερ. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή προσπαθεί με το κάθε τι να δημιουργήσει ένα κλίμα και, όπως είπαμε, να αλλάξει τη συζήτηση. Ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο ήταν παρόν όλο αυτό το διάστημα στην Ευρώπη, χέρι μεγάλης εκτίμησης, και μάλιστα στην κρίσιμη σύνοδο πριν από μερικές μέρες, που τότε ο κύριος Μητσοτάκης και η υπόλοιπη αντιπολίτευση λέγανε ότι δραματοποιεί η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας τα πράγματα, γιατί ξέρετε, πάντα βρίσκουν ένα λόγο να πούνε. Κατάφερε τότε να βγει μια απόφαση μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, σαφής αλληλεγγύης όσον αφορά την Κύπρο και καταδίκης για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Ο κύριος Τσίπρας ήταν παρόν σε όλα τα κρίσιμα θέματα, σε όλες τις μάχες της Ευρώπης, και γι' αυτό έχουμε πετύχει όσο έχουμε πετύχει. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά.